Στη Βόρεια Εύβοια θρηνούμε και άλλο νεκρό που πέθανε σε καρότσα αγροτικού λόγω έλλειψης ασθενοφόρου και προστίθεται στους δεκάδες αδικοχαμένους, θύματα της καπιταλιστικής ανάπτυξης με κριτήριο το κέρδος που αντιμετωπίζει τη ζωή του λαού και τα δικαιώματά του ως κόστος, προκαλώντας καθημερινά τέμπη, τραγωδίες. Γι' αυτό λέμε στο λαό μας, ισχυρή Ελλάδα για τους λίγους, τους εκμεταλλευτές. Αυτό είναι το στίγμα και αυτής της κυβέρνησης και της αντιλαϊκής πολιτικής της. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, χαμηλώστε τους τόνους. Και άλλες αστικές κυβερνήσεις πίστεψαν ότι ήταν καβάλα στο άλογο, αλλά διαψεύστηκαν. Αντιμετώπισαν την εργατική λαϊκή πάλι, αποδυναμώθηκαν, χρεοκόπησαν και το γνωρίζετε καλά, όπως το ξέρουν καλά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πείρα της δικής τους αντιλαϊκής διακυβέρνησης. Ο λαός στενάζει και αυτό αναπαράγεται με τα αντιλαϊκά μέτρα και τα δολώματα που πέταξε η κυβέρνηση με τις προγραμματικές δηλώσεις, πλήττοντας τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των βιοπαλλεστών αγροτών και αυτοαπασχολούμενων, τα δικαιώματα της νεολαίας. Οι προγραμματικές δηλώσεις είναι κομμένες πάνω στο πατρόν του υπερμνημονίου, του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δισεκατομμύρια ευρώ στους οικονομικούς ομίλους και σκληρά προαπαιτούμενα για το λαό, που διαιωνίζουν τους άθλιους μισθούς και συντάξεις, την ακρίβεια, τη φοροεπιδρομή, την παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, απλησία στα ενίκια, χιλιάδες πληστηριασμούς. Μπορεί να έχετε εξασφαλίσει τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων στα στρατηγικά ζητήματα, αλλά δεν θα εξασφαλίσετε τη συνένεση των εργαζομένων και της νεολαίας. Η επιχειρούμενη αναστήλωση της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας και οι αναζητήσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογική του ήττα δεν αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά την αποτελεσματικότερη συμμετοχή στο παιχνίδι της αντιλαϊκής αστικής διαχείρισης προς όφελος των μονοπωλίων. Το θετικό στοιχείο στο σημερινό αρνητικό συσχετισμό είναι η άνοδος του ΚΚΕ, που πρωτοστατεί για την ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της εξουσίας του κεφαλαίου και της αστικής πολιτικής. Και αυτή είναι η ελπίδα για το λαό. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να είναι μαχητική, εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στη Βουλή, πολύ περισσότερο στους δρόμους του μαζικού αγώνα. Θα συνεχίσει την πάλι για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν παιδεία, πρόνοια, υγεία, ενάντια στην ακρίβεια, στη φοροεπιδρομή, τους πληστηριασμούς, για κάθε λαϊκό πρόβλημα, για νέες διεκδικήσεις, για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής. Θα είναι στο πλευρό των προσφύγων, των μεταναστών, που ξεριζώνουν η υπεριαλιστική πόλεμη και η φτώχεια και τους εγκλωβίζει η αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας με τραγωδίες όπως αυτή ανοιχτά της Πύλου. Το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα θα απομονώσει τους ναζιστές, τα εθνικίστικα ρατσιστικά μορφώματα που γεννάει το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα και στηρίζουν οι μηχανισμοί του αστικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, αναμφισβήτητα η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και η πολιτική άμυνας υπηρετεί την αναβάθμιση των στρατηγικών συμφερόντων της αστικής τάξης και υλοποιεί τον πολεμικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και έχει μπλέξει τη χώρα στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και άλλες εστίες έντασης που εκδηλώνεται η σκληρή αντιπαράθεση
του Ευρωατλαντικού στρατοπέδου με τη Ρωσία και την Κίνα. Η χρησιμοποίηση των Αμερικανονατοϊκών βάσεων και η αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία προκαλούν μεγάλους κινδύνους για το λαό μας, που θα πολλαπλασιαστούν με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία για τη διεύρυνση της Νατοϊκής Συμμαχίας με την Φιλανδία, τη Σουηδία και την Ουκρανία, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και εξοπλισμών για τις νατοϊκές ανάγκες που στοιχίζουν δισεκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό, το σχέδιο χρήσης πυρηνικών όπλων, την ενίσχυση των νατοϊκών πολυεθνικών δυνάμεων και των περιφερειακών σχεδίων που βάζουν άμεσα την Ελλάδα στον πόλεμο. Και επιβάλλεται να ενημερωθεί έγκαιρα η Βουλή πριν να βάλει την υπογραφή του ο Πρωθυπουργός. Καλλιεργείται εφησυχασμός για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά ο ανταγωνισμός των αστικών τάξεων προειδοποιεί. Παρά την προσωρινή ύφεση των εντάσεων, το τουρκικό κράτος συνεχίζει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών. Παίζονται επικίνδυνα παιχνίδια στη Θράκη. Καιροφυλαχτεί οδυνηρός συμβιβασμός με ή χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης για τη διχοτόμηση και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, με παρέμβαση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των ενεργειακών ομίλων, σε βάρος των δύο λαών για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, την απομάκρυνση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας. Τα παζάρια είναι σε εξέλιξη. Το ΝΑΤΟ δίνει τη δυνατότητα να καταχωρηθούν τα στενά των Δαρδανελίων ως τουρκικά στενά, εξαφανίζει από το χάρτη την Κυπριακή Δημοκρατία και την αντικαθιστά με συντεταγμένες, και η κυβέρνηση μιλάει για ιστορική ευκαιρία λύσης του Κυπριακού την ώρα που παγιώνεται η διχοτόμηση. Το ΚΚΕ συνεχίζει τον αγώνα για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων, για να σταματήσει η αποστολή στρατιωτικού οπλισμού στην Ουκρανία, καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εργατική τάξη, το λαό στο τιμόνι της εξουσίας, της διακυβέρνησης του τόπου και την οικοδόμηση εποφελών σχέσεων με τα άλλα κράτη, τους άλλους λαούς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.